Καλησπέρα, Ντέμι. Τι κάνεις? Καλά. Τι γίνεται? Έμαθα για το ατυχές συμβάν που συνέβη στο αεροδρόμιο της Κύπρου που είχες πάει για live, που σου κλέψαν τη βαλίτσα. Κάνουμε και tweet συνατσάκι. Ε? Κοντοπίδι. Παλιοκόριτσο. Παλιοκόριτσο. Φταίς. Και θα πληρώσεις, αγάπη μου. Σήμερα λέω να την πάω για πικνίκ στη λίμνη. Σου λέω θα περάσουμε τέλεια, Αμέλ. Εδώ είναι καλά. Εδώ είναι... Α, έκατσες. Εδώ είναι καλά να τα αφήσω και να κάτσουμε εκεί, γιατί συχαίνομαι κι εγώ, μην νομίζεις. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ. Αμέλ. Τι τέλει, Άλεξη. Καλύτερα να μην βιαζόμαστε, έτσι. Καμίς εποκόλλη από τώρα, δηλαδή έλεος, έτσι. Πολύ προχωρημένοι εδώ στην Παλαιστίνη. Καθόμουν και χάζευα τις φωτογραφίες σου και τα βίντεό σου και έλεγα στο Γιάννη: τι καταπληκτικό κορίτσι είναι αυτή η Μαρία, εσύ να τσάκι του λέω, ρε Γιάννη. Τι όμορφος άνθρωπος είναι αυτό. Μου ξυπνάει, ρε Γιάννη, του λέω, μια τρυφερότητα, να το πω. Ένα γλυκό πόθο. Ένα γλυκό πόθο να θέλω να τη βάλω κάτω και να της μιλήσω για όμορφα μέρη. Ω, κοίτα, Μελ, ένα πεφταστέρι. Πού πας, ρε Μελ. Αμέλ, σου φυγεί σε γονάρα! Αν νομίζω ότι εγώ θα τη μαζέψω! Αχ, Γιάννα ρε, να την έβλεπες πως έτρεχε. Σε μια δόση πιάστηκε το φόρεμά της σε ένα νομαδικό τάφο που τα κόκαλα είχαν βγει πιο πάνω. Τα κάνουν αυτά οι γκοθάδες. Και σκίστηκε και έπεσε μέσα πάνω από ένα ανατιναγμένο αμάξι. Και κάτι σκοτωμένα ζώα, και έμεινε με το βρακί. Και λέω, κοίτα εδώ τι γίνεται, λέω, ρε. Κοίτα εδώ, λέω, μια κολάρα. Γιάννα ρε, τσέκαρε κολαράκι τρελό. Και κάνει ο Γιάννης, για τη Σινατσάκη λες. Του λέω, για το Μουρούτσο λέω. Α, μου λέει καλά. Τι για καλά του λέω ρε, γυμνάζεται το παιδί. Γιατί είσαι ωραίο μωρό. Γιατί είσαι ωραίο μωρό ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε, είσαι ωραίο μωράκι ρε παιδί μου, σε βλέπω και λιώνω. Παθαίνω. Περπατούσε ρε μαλάκα στον δρόμο και αρρώστανε ο κόσμος ρε μαλάκα. Κλείναν τα μπατζούρια να πούμε, κλεινόντουσαν μέσα και ψοφάγανε να πούμε ένας πίσω από τον άλλον. Ψολές ρουφάει ρε μαλάκα. Γιατί να με ρουφήξεις και τη δικιά μου, δεν έχω ψωλή εγώ ρε μαλάκα. Δεν αξίζω εγώ ψωλορούφιγμα. Ε, δεν αξίζω εγώ να με ρουφήξεις κανείς το καβλί. Άμα έβλεπες ρε μαλάκα το κολαράκι που κουβάλαγε το μωρό, θα πάθαινες πλάκα ρε μαλάκα. Αρεστημένο ρε μαλάκα, πρισμένο. Νόμιζα ότι είχε μαζέψει πίο να πούμε. Και είχε κάτι μπαλκονάρες και έβλεπα κάτι όνειρα ότι ήμουν πάνω στα μπαλκόνια της και χοροπήδαγα. Τη βάζω κάτω ρε μαλάκα και τη μαθαίνω όλα τα Ευαγγέλια να πούμε, να τα λέει ανάποδα. Λέει, γαμάς πολύ καλά μου λέει. Γυρνάω και της λέω, έλα καλημέρα της λέω. Και σηκώνομαι και φεύγω. Μας είχε πάρει το πρωί, αριστώ. Νικό, γαμάς ρε μαλάκα. Γαμάει στο Περιστέρι ρε μαλάκα οικονομίτες να πούμε. Και σπάνε οι Κινέζοι ρε μαλάκα, κάνουνε πιο πέρα να χύσει το παιδί ρε μαλάκα. Μανουσάκης, Μανουσάκη. Θα σε λέω Μανουσάκη ρε μαλάκα από εδώ και πέρα. Άλεξ,
You cannot outrun. He is a volcano of calm. Prepare for what is to come. Maria Siratsaki, run. Spam, spam, spam. Δεν πήγε τόσο καλά. Και έτσι αποφάσισα να την πάω σινεμά. Τι παίζει σήμερα? Έχει ένα την ακτή η οθόνη. Το δύο. Γιατί παίζει να το έχω δει τώρα και δεν μ' αρέσει. Και τρέχω στον Αχλάμ την επόμενη μέρα και του λέω: Αχλάμ, τέρμα, παίρνω την ξαδέρφη σου και φεύγουμε. Μίλησα με ένα φίλο που μου χρώσταγε μια χάρη επειδή του φυγάδευσα κάτι που δεν μπορώ να σου πω γιατί είναι παράνομο. Χάρη να μου φτιάξει ψεύτικες ταυτότητες και διαβατήρια. Πήγα σινεμά τις προάλλες και είδα το Αν. Σε μια αφίσα. Ωραία ταινία. Αυτή που είδα. Μία με τον Σβαρτζενέγκερ. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά. Περνάμε στο δεύτερο ποίημα του Μπογδάνου. Τι του αδυνάμου φαύλου απεκρίζωμα όσο πως και εσύ όρια θεάρες του άβουλ, ρε μαλάκα. Τι άβουλ. Τι απεκρίζωμα. Τι. Μπογδάνου, είσαι καλά. Τρελάθηκα. Λέω δεν γίνεται. Μας δουλεύει ρε μαλάκα, δεν γίνεται λέω ρε. Το παιδί είναι αλλού ρε μαλάκα, το παιδί είναι πολύ μπροστά. Το τραγούδι μια πάταξης τυράννου πονηρού, νοσουργού και αϊκίνητου, λαβωμένου εξ αρχής, φόβου φύλακα, του αδυνάμου φαύλου. Απεκρίζωμα ως υπόσχεσης όρκο θεάρεστο άδουν. Και μετά της γιατί σε σπάσανε στο ξύλο χρυσαυγίτες. Κι εγώ θα σε έσπαγα. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνω ρε Μπογδάνο. Ρε Μπογδάνο, δεν καταλαβαίνω ρε αγορίνα μου, γλυκιά πού να καταλάβω τι εννοείς εδώ πέρα. Τι είμαι εγώ, τι έχω τελειώσει. Έχω τελειώσει το Harvard, το Hazard, το Harvard. Τι να πεις ρε μαλάκα που άγκουε εσύ για τον Οικονομίδη. Ο Οικονομίδης στύπει 30 μουνάκια στην καθησιά του και σου φτιάχνει το πρωινό σου ρε μαλάκα. Κανα στοιχείο είναι ρε μαλάκα. Ποιος Μανουσάκης ρε μαλάκα. Ο Οικονομίδης βρίσκει το Μανουσάκη στον δρόμο μαλάκα, του βάζει δύο σφαλιάρες και του φτιάχνει. Και να στέλνει περίπτερο μαλάκα να του παίρνει φιλτράκια να πούμε. Κάνει καπνό ο Οικονομίδης. Μανουσάκης και μαλακίες να πούμε. Άκουσα και την άλλη δήλωση, Σταρ. Και εκεί με γονάτισες. Ήμουνα έτσι. Και γονάτισα. Λέω, ο, μαλάκα, λέω τι είπε. Γονατίζω. Κάνω, μη γελάς. Μη γελάς. Πήγε το υπόγειο ρε μαλάκα. Ρε γαμημένα, πάλι τα ίδια ρε μαλάκα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Άστο κάτω. Άστο. Αντε γαμημένα.